και όλα έτοιμα για την εκκίνηση της ένατης και τελευταίας υποδρομίας. Έτοιμος και ο αφέτης για την εκκίνηση και δίδεται η εκκίνηση της ένατης υποδρομίας. Από νωρίς για την πρωτοπορία προσπαθεί ο Λεβεντονιός. Το ίδιο βέβαια θέλει να κάνει στη συνέχεια απ' έξω και για Γιαγνέλη. Στη συνέχεια προωθείται η Ωραιός, βγαίνει μπροστά ο Λεβεντονιός, ακολουθεί η Γιαγνέλη, η οποία βέβαια καλπάζει απ' έξω. Απ' έξω καλπάζει όμως και η Bitmormani από την εσωτερική, είναι η Ωραιός. Αυτή είναι η τέσσερις πρώτη. Ακόμα πιο πίσω, ακολουθεί στην επόμενη θέση ο Ναπέος Απόλλων. Στη συνέχεια ο Λίβας, απ' έξω καλπάζει Lady Roy, η Elsa Girl είναι μαζί με τον Τελάλη στις δύο τελευταίες θέσεις. Λεβεντονιός οδηγεί την υποδρομία, Γιαγνέλη. Στη συνέχεια Ωραιός, Ναπέος Απόλλων από πίσω, απ' έξω βέβαια σταθερά και Bitmormani η τρίτη. Πάμε για τα τελευταία 600 μέτρα. Λεβεντονιός μπροστά, Γιαγνέλη από μέσα, Bitmormani απ' έξω, Ωραιός, Ναπέος Απόλλων, στη συνέχεια Λίβας και Lady Roy που καλπάζει απ' έξω, ενώ θέλει να πτυχθεί και ο Ντελάλης. Πάμε πλέον για τα τελευταία 500 μέτρα. Ήδη ο Λεβεντονιός αρχίζει να κάνει έδαφος, Γιαγνέλη προηγείται. Ο Ναπέος Απόλλων προσπαθεί και Ωραιός να καλύψουν έδαφος, το ίδιο κάνει και ο Ντελάλης. Και προσπαθεί να αξιοποιήσει και Elsa Girl την εσωτερική. Αναγκάζεται βέβαια να βγει πολύ έξω. Στα τελευταία μέτρα ο Ναπέος Απόλλων πέρασε μπροστά. Ωραίος, στη συνέχεια ο Τελάλης προσπαθεί και ο Λίβας. Στα τελευταία μέτρα Ναπέος Απόλλων θέλει να πάρει την νίκη. Ωραίος, ο Τελάλης στη συνέχεια σε απόσταση προσπαθεί ο Λίβας. Στα τελευταία μέτρα θα πάρει ο Ναπέος Απόλλων την νίκη. Θα μείνει Ωραίος δεύτερη, ο Τελάλης στην τρίτη θέση. Και σε κάποια απόσταση ο Λίβας κάτι προσπάθησε να κάνει και η Lady Roy. Θα δείτε και πάλι τα τελευταία μέτρα. Ναπέος Απόλλων έκλεισε και πρώτο φαβορί με 84 λεπτά στο Γκανιάν, 52 λεπτά στο Πλασέ, ο Ωραίος 2,99 στο Πλασέ. Δείτε εδώ, Ναπέος Απόλλων Ωραίος, Ντελάλης βελτιώνεται απ' έξω. Ναπέος Απόλλων νούμερο 7, Ωραίος νούμερο 6, Ντελάλης νούμερο 9 και Λίβας νούμερο 5, Lady Roy στη συνέχεια. 7, 6, 9, 5 το αποτέλεσμα. Παναλαμβάνω, 7, 6, 9, 5 το αποτέλεσμα. Σε επανάληψη παρακολουθούμε την ένατη υποδρομία. Από νωρίς ο Λεβεντονιός μπροστά, απ' έξω ο Κάλφας Γιαγνέλη, στη συνέχεια ήταν η Ωραίος από την εσωτερική Bitmormani απ' έξω, πιο πίσω ο νικητής, ο Ναπέος Απόλλων, στη συνέχεια ο Λίβας, η Lady Roy επίσης απ' έξω, ενώ Elsa Girl και Ντελάλης ακολούθησαν στις δύο τελευταίες θέσεις. Το δίδυμο 7,53 ευρώ, το forecast 10,80. Εδώ και πάλι τελική ευθεία. Ναπέος Απόλλων θα προηγηθεί. Ωραίος τον καταδιώκει. Ο Ντελάλης επίσης με φίνης και με κούρσα καθαρά αναμονής. Υποχωρεί Γιαγνέλη, κάτι προσπαθεί να κάνει και ο Λίβας. Απλά για να πάρει την τέταρτη θέση Lady Roy και Elsa Girl στη συνέχεια. 7, 6, 9, 5, επαναλαμβάνω και πάλι οι 4 πρώτοι και το τετραπλό της ένατης υποδρομίας. Πάμε για δηλώσεις και στη συνέχεια πάλι μαζί με τις αποδόσεις. Σε λίγο θα έχουμε τις δηλώσεις όταν τελειώσουν βέβαια τα φωτογραφικά στιγμιότυπα από τον ιό του κυρίου Θεολόγου. Είδαμε τον Απέο Απόλλωνα να κατάφερε να πάρει την νίκη σχετικά εύκολα στο φινάλε και βέβαια να δικαιολογήσει και τον τίτλο του φαβορί. Θα έχουμε δηλώσεις, αν είναι εύκολο, ναι.
Να πούμε λοιπόν συγχαρητήρια για την νίκη του Αλούγου. Αυτή τη φορά έχετε περισσότερο χρόνο από ό,τι την προηγούμενη. Σε ποιο βαθμό περιμένατε να κλείσει με επιτυχία το άλογο σας στο σημερινό φινάλε? Το άλογο έδειξε τις τελευταίες ημέρες ότι ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Επιβεβαίωσε τις καλές δοκιμές που είχε και στην προπόνηση. Η πολύ καλή ύπευση. Οπότε φτάσαμε πια στην επίτευξη του στόχου μας. Η καλύτερη δοκιμή ήταν αυτή που πέτυχε το Σάββατο, πιστεύετε? Ναι, ναι. Εκεί πια έδειξε ότι είναι όντως σε πολύ καλή κατάσταση. Μάλιστα. Η συνέχεια για αυτό το άλογο? Να το δούμε στην πορεία. Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις η συνέχεια ενός άλογου. Όσο το παλεύουμε, να είναι και αυτό η καλύτερη του κατάσταση. Θα το δούμε, εντάξει, στην πορεία. Ο καιρός που λένε, θα τα δείξει όλα αυτά.